Θέλω να δώσω την καλημέρα μου στον πατέρα Αντώνιο Στυλιανάκη. Να του ευχηθώ περαστικά. Χριστός Ανέστη. Καλημέρα, πατέρα Αντώνιο. Καλημέρα, Στέφανε. Αληθώς Ανέστη ο κύριος. Να το πούμε και σήμερα, έτσι, που είναι τελευταία μέρα. Έτσι, να το πούμε, να το πούμε. Αν και, κάποιοι, αν και κάποιοι θα σταματήσουν να το λένε, ξέρω εγώ, λίγο πιο νωρίς, γιατί κάνανε ανάσταση νωρίτερα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Πώς δεν κατάλαβα. Λέω, μήπως κάποιοι θα σταματήσουν να το λένε πιο νωρίς, γιατί κάνανε και ανάσταση νωρίτερα. Μήπως μετράει. Μήπως μετράει. Είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Ναι, μήπως μετράει. Μήπως μετράει. Πατέρα Αντώνιε, δεν ξέρω τώρα, να ξεκινήσω από αυτό. Μου λένε ότι όντως ισχύει πως έχει ανασταλεί μέχρι νωτέρα στο μυστήριο της εξομολογήσεως στη Μητρόπολη της Δράμας. Κοίταξε, αυτό δεν είναι πρωτοφανές. Όλο αυτό το διάστημα του κορονοϊού, ναι, τα περισσότερα μυστήρια είχαν ανασταλεί, ναι, τυπικά ή άτυπα. Είτε με γενικές αποφάσεις που συμπεριλαμβάνονται οικία μέσα, είτε με αποφάσεις τοπικές μητροπολιτών, υποτίθεται για τον περιορισμό, ας το πούμε έτσι, της επιδημίας. Ναι, αλλά τώρα δεν έχουμε τέτοια περίοδο. Ναι. Τώρα δηλαδή ανοίγουν τα μπουζούκια που λέει ο λόγος, τους πειράζει η εξομολόγηση. Είναι οι μερικοί που είναι βασιλικότεροι του βασιλέου. Δεν ξέρω τι θέλουν να δείξουν. Θέλουν να δείξουν ότι είναι δηλαδή καλοί απέναντι στην εξουσία. Τι να πω, είναι ακατανόητο. Πραγματικά με κάνει και εμένα εντύπωση. Ναι. Πραγματικά, δηλαδή είναι απίστευτο, απίστευτο. Αψυχολόγητο και ακατανόητο, τι να πω. Εκτός και αν ισχύει κάτι άλλο από αυτούς οι οποίοι ψιθυρίζουν κάποια πράγματα, ότι υπάρχουν άλλα κίνητρα υλικής φύσεως από πίσω, τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε. Μάλιστα. Έλεγα και νωρίτερα για αυτή τη θρησκεία του φόβου. Δεν ξέρω, το πιστεύετε κι εσείς ότι θέλουν να αντικαταστήσουν με αυτή τη θρησκεία, τη θρησκεία της αγάπης του Θεού μας. Κοίταξε, να δεις, μπορεί να μην... πολύ ωραία τα επιστήματα, εγώ σ' άκουσα από εμιλήσεις. Μπορεί, ας πούμε, να μην υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί μπορεί να μας πούν πάλι εμάς συνωμοσιολόγους και τα λοιπά, τι είναι αυτά που λέτε κτλ. Αλλά σίγουρα όμως, ακόμα και αν δεν έχει στηθεί αυτό οργανωμένα, υπάρχει στο σχέδιο των σκοτεινών δυνάμεων. Αυτό είναι βέβαιο. Αφού έχει γίνει ήδη αυτό το πράγμα. Έχει γίνει ήδη. Όλη αυτή η ιστορία που έχει στηθεί, και είπες σε κάποιο σημείο ότι μερικοί λένε ότι θα πρέπει, ας πούμε, να υπάρχουν κίνητρα για να γίνει αυτό που λένε οι λοιμοξιολόγοι και τα λοιπά, και δεν, ναι, πρέπει, ας πούμε, το θέμα της υγείας μας και η υγεία μας και η υγεία μας και η υγεία μας. Μας έχουν τρελάνει θέματα. Δηλαδή δεν ακούς πουθενά για την ψυχική υγεία, δεν ακούς πουθενά, ας πούμε, για τη σωτηρία της ψυχής. Όλοι μιλάνε για τη σωματική υγεία, λες και θα ζήσουμε 1000 χρόνια. Έτσι ακριβώς. Λες και αυτός είναι ο σκοπός της ζωής. Έχουμε χάσει εντελώς το νόημα δηλαδή. Και μάλιστα σε μια εποχή πότε. Σήμερα, ας πούμε, που ο Φάουτσι, αυτός ο διακεκριμένος, άσχετα αν είναι αυτός που είναι τέλος πάντων Αμερικανός επιστήμονας, παραδέχεται πλέον ότι ο ιός είναι προϊόν ανθρώπινης ενέργειας. Βιολογικού εργαστηρίου. Βιολογικού εργαστηρίου. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ ζούμε σε έναν βιολογικό πόλεμο μέσα και όλοι μιλάνε για μέτρα υγείας. Μα είστε καλά, δεν το καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα πάει σαλαμοποιητικά, θα πάει σε άλλο επίπεδο, μετά σε άλλο επίπεδο, σε άλλο επίπεδο, μέχρι να φτάσει, ας το πούμε, στον πλήρη έλεγχο των μαζών. Δεν το καταλαβαίνετε, δεν το βλέπετε. Τόσο δηλαδή είμαστε κοντόφθαλμοι. Πραγματικά, πραγματικά, δηλαδή. Είναι και αυτά που είπε για τον barcode και τα λοιπά, όλα και τα λοιπά. Ισχύουν φυσικά, βέβαια. Ναι, μα πρέπει να το καταλάβει όμως ο Έλληνας, ότι ακόμα και αυτός ο οποίος έχει επιλέξει να εμβολιαστεί, με το να τον υποβάλλουν στο να δείχνει τον barcode επί της ουσίας, τον υποβιβάζουν σαν άνθρωπο, δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Περιορισμός ελευθερίας, σαφώς, περιορισμός ελευθερίας. Είναι φανερό. Και τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι απαγορεύεται η διάκριση μεταξύ των εμβολιαστέντων και μη εμβολιαστέντων. Αυτό. Απαγορεύεται, λέει, η διάκριση, οι διακρίσεις αυτού του τύπου. Επίσης υπάρχουν αυτές τις Νιρεμβέργης που λένε ότι δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος να υφίσταται κάποια ιατρική πράξη χωρίς τη συγκατάθεσή του. Και επίσης πάλι δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος να φανερώνει, διότι αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Mm-hmm. Πώς εσύ μου ζητάς εγώ να... Ακόμα και αυτό το self-test. Πώς μου ζητάς εγώ να τον δημοσιοποιήσω, ας το πούμε έτσι. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Λοιπόν, να ρωτήσω λιγάκι τώρα. Για τα παιδιά, θέλω λίγο να εστιάσουμε, να μείνουμε στα παιδιά. Διότι τα παιδιά μας είναι αυτά τα οποία θέλουν από Σεπτέμβριο να μπουν στη διαδικασία να τα εμβολιάσουν. Και θα ήθελα πάρα πολύ να έχω την άποψή σας και ως παιδοψυχίατρος, έτσι.
Κοίταξε, είναι παράλογο, εντελώς παράλογο από ιατρική άποψη και από λογική άποψη τα παιδιά τα οποία δεν κινδυνεύουν να τα βελονιάσουμε στην κυριολεξία, έτσι, με ένα προϊόν το οποίο οι ίδιες εταιρείες λένε ότι εμείς δεν εγγυόμαστε τίποτα γιατί δεν υπάρχει έρευνα επί του πεδίου αυτού. Δηλαδή, εγώ θα κάνω στο παιδί μου, ας πούμε, το εμβόλιο χωρίς να ξέρω τι αποτελέσματα θα έχει τη στιγμή που δεν το έχει ανάγκη το παιδί. Αυτό είναι παράλογο, είναι τρελό εντελώς. Κατά ποια λογική. Επειδή αυτοί αγόρασαν κάποια εμβόλια και πρέπει, ας πούμε, να τα καταναλώσουν, πρέπει εγώ τώρα να πάω να τα χρησιμοποιήσω. Δηλαδή, απορώ με τη λογική, ας πούμε, πολλών συνελλήνων, οι οποίοι πάνε σαν τα πρόβατα, ας πούμε, ο ένας πίσω από τον άλλον στη σειρά και υφίστανται, ας πούμε, τις πράξεις αυτές, χωρίς να σκέφτονται αν πρέπει ή όχι. Εσείς ως γιατρός, έτσι, γιατί πέραν από ιερέας είστε και έχετε και την ιδιότητα του γιατρού, πώς κρίνετε το γεγονός ότι έχουμε μπει σε έναν υποχρεωτικό μονόδρομο χωρίς να βλέπουμε όλα τα όπλα ενδεχομένως που μπορεί να μας δώσει η επιστήμη, που είναι τα φάρμακα, είναι τα μονοκλονικά, είναι τα ταφλεμφοκύτταρα που τα φτιάχνουμε στο Παπα-Νικολάου? Για ποιο λόγο λοιπόν δεν μιλάμε για όλα αυτά και μιλάμε μόνο για το εμβόλιο? Τι πιστεύετε εσείς, πώς το εξηγείτε? Νομίζω ότι είναι φανερό ότι μας έχουν πνίξει τα κέρδη των εταιριών, τα οποία είναι πάρα πολλά, γιατί μιλάμε τώρα εδώ για δισεκατομμύρια εμβολιασμένους. Mm-hmm. Αλλά μην το λες όμως έτσι ότι είναι μονόδρομος, mm-hmm. γιατί μπαίνουμε έτσι στο τρυπάκι αυτών οι οποίοι θέλουν να μας παραστήσουν ότι είναι μονόδρομος. Mm-hmm. Εγώ χαίρομαι γιατί χθες διάβασα την άποψη του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, του Εξαδάχτυλου, ναι, λοιπόν, ο οποίος είναι και κυβερνητικός, ναι, ο οποίος λέει ότι εντάξει, λέει, για τα παιδιά, αλλά δεν υπάρχει, λέει, ανάγκη να γίνει το εμβόλιο, παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις παιδιών που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Λοιπόν, δεν είναι μονόδρομος καθόλου. Ναι. Εάν ο κόσμος αρχίζουν και αναδιπλώνονται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι αυτή. Μα δεν το καταλαβαίνεις ότι με τη μέθοδο της αλαμοποίησης προσπαθούν να μας περάσουν τα πάντα. Τα πάντα, όταν λέμε τα πάντα. Τη μία μέρα λένε το ένα, εγώ δεν προλαβαίνω, έχω τρελαθεί δηλαδή στην... Αν προσπαθείς να παρακολουθείς τις ειδήσεις, λες, μα καλά, χθες διάβαζα κάτι άλλο. Τώρα σήμερα διαβάζω κάτι άλλο. Και σε λίγες ώρες βγαίνει άλλη ανακοίνωση πάλι. Δηλαδή μας έχουν τρελάνει στην πληροφορία, να το πω έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να καθίσουμε κάτω και να πούμε κάτι, τι πρέπει να κάνω, ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος αποφασίζει αυτές τις περιπτώσεις, ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού μου και να λόγω να πράξω. Εδώ δηλαδή, μέσα από αυτήν την μέθοδο του πιθαναγκασμού, του ψυχολογικού εκβιασμού, προσπαθούν να περάσουν τα πάντα. Αυτό είναι. Και δυστυχώς φοβάμαι ότι ούτε καν, ας πούμε, αποφασίζουν αυτοί οι οποίοι είναι εδώ σε εμάς μέσα. Ναι. Οι εντολές έρχονται ακόμα παραπάνω απ' έξω. Ωραία. Εγώ θα περίμενα όμως, πατέρα Αντώνη Σλιανάκη, από την Εκκλησία, μόνο και μόνο στο άκουσμα αυτού του barcode, το οποίο θα το σκανάρουν για να μπουν οι Έλληνες στα μαγαζιά από Σεπτέμβριο, γιατί το κάναμε νόμο του κράτους θες. Να έχει μια θέση, να έχει πάρει μια θέση. Θα περίμενα από την Εκκλησία να έχει πάρει μια θέση για τα εμβόλια στα παιδιά. Θα περίμενα από την Εκκλησία να έχει πάρει μια θέση για όλα αυτά τα συνταγματικά μέτρα τα οποία θέλουν να επιβάλλουν στους Έλληνες. Δεν γίνεται όμως ακόμα αυτό. Υπάρχει μια σιωπή. Και για μένα αυτή τη στιγμή η σιωπή, το λέω, είναι ένοχη σιωπή. Τώρα με προκαλείς τώρα. Είναι πονεμένη ιστορία αυτή με την Εκκλησία. Τι να πούμε τώρα, τι να πούμε. Δεν θα έπρεπε να έχει πάρει μια θέση ξεκάθαρη. Δηλαδή τώρα ακούμε να μιλάνε για barcodes, καναρίσματα, και δεν έχουν πάρει θέση οι Μητροπολίτες, ο Αρχιεπίσκοπος. Κοίταξε, το να μην έχουν πάρει θέση ίσως είναι μια συνετή στάση ακόμα. Το θέμα είναι ότι πολλοί έχουν πάρει θέση και βγαίνουν και στους άμβονες και λένε τρέξτε να κάνετε τα εμβόλια. Κατάλαβες. Αυτό είναι το φοβερότερο. Δηλαδή έχω ακούσει εδώ ιεράρχες της Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι λένε, αφήστε αυτούς που λένε ότι είναι πνευματικό το θέμα. Δεν είναι πνευματικό το θέμα, είναι καθαρά ιατρικό. Τρέξτε να κάνετε τα εμβόλια. Μα παππούλοι, εφόσον λες ότι δεν είναι πνευματικό το θέμα, ναι, γιατί πίνεις τον άμβονα και παροτρύνεις το πυμνιό σου να πάει να κάνει τα εμβόλια? Αυτό είναι. Και αν υπάρχουν παρενέργειες μετά και αν αρχίσουν και πεθαίνουν οι άνθρωποι, τι θα κάνεις αυτούς, πώς θα τους μαζέψεις πίσω? Και πώς θα μπορείς να λειτουργήσεις όταν γίνεσαι, ας πούμε, συνεργός στην απώλεια ανθρωπίνων ζώων? Πώς? Μάλιστα. Σοβαρό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και γι' αυτό επιμένω και λέω ότι πρέπει επιτέλους η Εκκλησία να μιλήσει. Και το Άγιον Όρος θα πρέπει να μιλήσει ανοιχτά. Να τοποθετηθούν και από εκεί μεριά, γιατί άλλα μηνύματα στέλνουν και από το Όρος, τα οποία δεν συνάδουν και με την αθωνική παράδοση. Αν μπορώ έτσι να το πω και αυτό. Ο Άγιον Όρος έχει διχαστεί, ξέρεις, ανάλογα με τις
επιρροές τις οποίες, ας πούμε, δέχεται από παραπάνω από... Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Οι επιρροές οι οποίες δέχεται το όρος και η Εκκλησία πρέπει να είναι επιρροές από το αφεντικό. Και το αφεντικό είναι ένα. Καμία κυβέρνηση δεν είναι αφεντικό. Το αφεντικό της Εκκλησίας, διασταλτικά το λέω το αφεντικό, είναι ο Θεός και κανένας άλλος. Έχεις δίκιο, Στέφανε. Πραγματικά χαίρομαι για τις απόψεις, γιατί είναι ξεκάθαρες. Και χαίρομαι που παρουσίασες και το περιστατικό αυτό με τον ιερέα, ο οποίος... γιατί έχουμε συνήθως αντίθετα περιστατικά. Δηλαδή, με αυτόν τον ιερέα, ο οποίος έδωσε... Με το κουταλάκι. Αντίθετα, ναι, με τα κουταλάκια. Με την έννοια, δηλαδή, αντίθετα, ότι οι Μητροπολίτες αναγκάζουν, ας πούμε, τους ιερείς να τηρούν αυστηρά μέτρα, υποτίθεται για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού. Mm-hmm. Είναι όμως προς τιμήν του Μητροπολίτου Ιωαννίνου, νομίζω, είναι, mm-hmm. Ο οποίος εγκάλεσε τον ιερέα αυτό αμέσως και τον επιτίμησε. Άλλο το αν, ας πούμε, εντάξει, τους ήταν αυστηρό το επιτίμιο. Mm-hmm. Αλλά όμως το σημαντικό είναι ότι στυλίτευσε αμέσως μια πράξη η οποία προσβάλλει το μυστήριο mm-hmm. της Ευχαριστίας. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό ήταν πάρα πολύ σοβαρό το οποίο έγινε. Δηλαδή άμα ξεκινήσουμε με τέτοια περιστατικά, στο τέλος, όχι ευτελίζεται η πίστη μας. Πραγματικά. Διαλύουμε την Εκκλησία. Καταρχήν δεν έχουμε αντιληφθεί ότι οι Εκκλησίες έχουν αδειάσει. Μετά από τόσο καιρό και ενώ έχουμε επιστροφήσει στις Εκκλησίες αυτή τη στιγμή, οι Εκκλησίες είναι άδειες. Για πείτε μας λίγο, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που δίνετε. Άδειες Εκκλησίες. Ναι. Δηλαδή, πόσο σε σχέση με πριν, γιατί μείωση, γιατί πόσο το μιλάμε μείωση. Μιλάμε για 50% κάτω ή για 60-70% κάτω. Εντάξει, δεν μπορώ να το πω. Περίπου, δηλαδή. Στο περίπου. Δηλαδή είναι αισθητή η μείωση. Μπορεί να είναι 50% κάτω. Τέτοιο πράγμα. Εντάξει. Δηλαδή, σαν ας πούμε να έχουμε κλειστεί στα σπίτια μας, φοβούμενοι πως χάσουμε τη ζωή μας. Στόχος επετεύχθη, πατέρα Αντώνιε. Αυτό θα πω. Στόχος επετεύχθη. Τότε τι ρόλο παίζει ο Θεός στη ζωή μας. Στόχος επετεύχθη, δυστυχώς. Βεβαίως. Αυτό ήταν ο στόχος. Φυσικά. Αυτό ήταν. Να μας διαλύσει την Εκκλησία. Και ξέρετε ότι μαζί με το στόχος επετεύχθη. Υπάρχει και η παραφιλολογία τώρα που διαρρέει δεξιά και αριστερά σε κομμωτήρια, σε σημεία συνάντησης τέλος πάντων πολιτών. Εκεί στην Εκκλησία, η Εκκλησία φταίει και κόλλησαν όλοι. Γιατί το Πάσχα δεν κράτησαν μέτρα. Και αυτό κάνει, μπαίνει το μικρόβιο και το αφήνουν και κάνει δουλίτσα. Και μετά θα φτάσει να γίνει επιλίμωξη και θα πεθάνει στο τέλος. Και αυτός ο οποίος θα πεθάνει θα είναι η πίστη μας. Έτσι, πολύ ωραία το λες. Έτσι ακριβώς είναι. Ας το καταλάβουμε όμως. Ας το καταλάβουμε. Και ας πει κάποιος σε αυτόν που θα ακούσει τον διπλανό του να λέει η Εκκλησία φταίει και πού το ξέρεις. Ήσουνα. Γιατί αυτός ο οποίος το λέει δεν ήτανε. Ακριβώς. Και είναι το λεγόμενο ράδιο Αρβίλα. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Μπήκε ο ένας, μπήκε ο άλλος. Εσύ ρε παιδί μου, ήσουνα εκεί. Μου το είπε η γειτόνισσα, η τέτοια, η πήξη. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και υπάρχουν πολλές περιοχές στη χώρα μας όπου έγιναν κανονικά και η Ανάσταση και δεν είχαμε αύξηση κρουσμάτων. Και σε τελική ανάλυση, ακόμα και αν έγινε στην Εκκλησία το περιστατικό, γιατί να φταίει η Εκκλησία και να μην φταίει ενδεχομένως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν άρρωστος και πήγε εκεί πέρα και έγινε η ιστορία. Γιατί να φταίει η Εκκλησία, γιατί να στοχοποιηθεί η Εκκλησία. Όχι, και εγώ κατηγορήθηκα, ξέρεις, γιατί. Μετά την Ανάσταση, ας το πούμε έτσι, που την κάναμε κανονικά και είχαμε, ας πούμε, αθώα προσέλευση κόσμου, αθόρμητη δηλαδή προσέλευση κόσμου, κάποιοι αρρωστήσανε. Ναι, αν δεις ποιοι αρρωστήσανε, ήταν οικογένειες ολόκληρες, για παράδειγμα, που κόλλησαν σε τον άλλον, από αλλού και από αλλού. Από την Ανάσταση κόλλησε, αν είναι δυνατόν. Είχαν κολλήσει από πριν, δεν κόλλησε στην Ανάσταση. Δηλαδή, εμείς ειδικά είμαστε πιλωτικό πρόγραμμα, διότι ξέρεις, ένα χρόνο ολόκληρο με τον κορονοϊό, λειτουργούσαμε χωρίς να πούμε σε κανέναν στην Εκκλησία φόρα μάσκα. Ναι. Οι περισσότεροι δεν φορούσαν μάσκες. Και τα μυστήρια γινόταν κανονικά. Η εξομολόγηση γινόταν κανονικά. Λοιπόν. Και δεν έπαθε κανείς τίποτα όλον αυτόν τον χρόνο. Ένα χρόνο ολόκληρο δεν ακούστηκε ποτέ κρούσμα. Yeah. Ή να ακουστεί, ας πούμε, ένας θάνατος. Τώρα, μετά από ένα χρόνο, ας πούμε, έτσι, ακούστηκαν μερικά, ας πούμε, 5-6 κρούσματα. Λοιπόν, και τι έγινε. Δεν βλέπουμε δηλαδή ότι όλος ο κόσμος αρρωσταίνει. Δηλαδή, εμείς δεν θα αρρωσταίναμε. Δεν είπαμε ότι εμείς είμαστε άτρωτοι, ότι είμαστε αθάνατοι. Είπαμε απλώς ότι δεν κολλάει κανείς με τα δοτικό νόσημα, δεν κολλάει κανείς μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είπαμε. Και εγώ προσωπικά εξακολουθώ, ξέρεις, να το πιστεύω ως πεποίθηση αυτό το πράγμα. Λειτουργείτε τώρα, πατέρα Αντώνια. Κοίταξε, ξεκίνησα δειλά-δειλά, αλλά ακόμα είμαι σε φάση, ας πούμε, αποκατάσταση. Δεν είναι ότι έχω, ας πούμε, συμπτώματα από τον κορονοϊό. Ο κορονοϊός έφυγε. Αλλά ξέρεις ότι μετά αφήνει μια, ας πούμε, ευαισθησία, μια σωματική κατάπτωση, mm-hmm.
που πρέπει ο άνθρωπος σιγά σιγά να αναλάβει να βρει, ας πούμε, τον εαυτό του. Και σε αυτή τη φάση βρίσκουμε τώρα. Μάλιστα. Μα, όλα καλά θα πάνε και θα επανέλθετε δρυμύτερος. Το ξέρω, το πιστεύω, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Σας εύχομαι ακόμα μια φορά περαστικά. Και Χριστός Ανέστη, πατέρα Αντώνη. Κοίταξε, μου είπε κάποιος προχθές, λέει, μη συναχωριέσαι, λέει, με παρηγορούν και όλες οι άνθρωποι. Ναι, ναι, ναι. Διότι λέει αυτός το έδωσε σαν δώρο ο Θεός, mm-hmm. διότι από τη στιγμή που τώρα είσαι, πέρασες τον κορονοϊό, θα είσαι ανοσοποιημένος τουλάχιστον για ένα χρόνο. Μερικοί λένε και φόρος ζωής, ξέρεις τώρα. Ναι, είναι, ναι, ναι, από... είναι τα λεμφοκύτταρα μνήμης. Τα αντισώματα μνήμης, συγγνώμη. Τα λεμφοκύτταρα, ναι, και τα λοιπά, ναι. Άρα δηλαδή αυτό είναι δώρο, δεν είναι σαν και καλά αρρώστια. Εντάξει, περνάς μια αρρώστια, βέβαια είναι αλήθεια, είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολα πάντα. Ναι. Έτσι. Παρότι οι νέοι άνθρωποι την περνάνε εύκολα. Αλλά βγήκατε πιο δυνατός. Είναι δύσκολα. Εντάξει. Σημασία έχει ότι βγαίνετε δυνατός, νικήσατε και συνεχίζετε και σε λίγο καιρό θα είστε κανονικά και πάλι στη θέση σας μέσα στον ναό. Στον Άμβονα να κάνετε τη λειτουργία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή θέση, Ανέστη.